περιορισμήσεις κινήσεις κεφαλαίων αλλά και οι γενικότερες οικονομικές συγκυρίες του 2015 επηρέασαν τον όμιλο της ΔΕΗ. Το 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 έκλεισε με ζημίες. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 95,15% στα 5,897 εκατομμύρια από 121,82 εκατομμύρια που είχαν διαμορφωθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. Συγκεκριμένο, ο κύκλος εργασιών των πρώτων 9 μηνών του 2015 για τον όμιλο διαμορφώθηκε στα 4,321 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 0,8% σε σχέση με το 9 μήνο του 2014, όταν ο κύκλος εργασιών τότε είχε διαμορφωθεί στα 4,287 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο ΕΜΠΤΑ, τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησαν στα 773,4 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 2,6% σε σχέση με το 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2014, που είχαν διαμορφωθεί στα 794,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο δανεισμός του ομίλου υποχώρησε κατά 2,36% στα 4,831 δισεκατομμύρια από τα 4,948 δισεκατομμύρια του 9 μήνου του 2014. Σε ό,τι αφορά στη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στις 10 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 1,002 δισεκατομμύρια με την τιμή της μετοχής να υποχωρεί κατά 21,03% και να διαμορφώνεται στις 10 Δεκεμβρίου στα 4,32 ευρώ. Όπως έχει κατ' επανάληψη επισημάνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα είναι ο βαθμός ίσπραξης των οφειλών. Για την αντιμετώπιση του, ο όμιλος θα εντείνει τις δράσεις του έναντι όλων των οφειλετών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Δημοσίου και της κεντρικής κυβέρνησης.